Είμαστε εδώ στο Δημαρχείο των Γιαννίνων, εκπρόσωποι 35 σωματιών αγροτικών συλλόγων, συλλόγων αυτοαπασχολούμενων από τον εμπορικό συλλόγο. Είμαστε εδώ ακριβώς για να θέσουμε ζητήματα στην Δημοτική Αρχή όσον αφορά τα υπέροχα δημοτικά, τα αποδοτικά τελή, τη μείωση της φορολογίας σε μια περίοδο που πραγματικά εργατική λαϊκή οικογένεια στενάζει από την ακρίβεια και από τη φτώχεια. Απαιτούμε από τη Δημοτική Αρχή να πάρει τέτοιου είδους μέτρα δηλαδή μείωσης ανταποδοτικών τελών. Δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είμαστε στην πόλη των Γιαννίνων που το νερό είναι άφθονο και την ίδια στιγμή να έχουμε κάθε μέρα δεκάδες περιπτώσεις συνανθρώπων μας που να τους κόβονται τα νερά και τα ρεύματα. Απαιτούμε λοιπόν από τη Δημοτική Αρχή εδώ και τώρα να πάρει μέτρα. Η Δημοτική Αρχή δεν θέλησε να μας δεχτεί ο Δήμαρχος, επικαλούμενος διάφορες προβάσεις. Ωστόσο, αν ήμασταν εκπρόσωποι επιχειρηματικών ομίλων, είναι σίγουρο ότι θα γινόταν ακριβώς το αντίθετο, γιατί αυτό γίνεται και κάθε μέρα εδώ στο Δημαρχείο των Γιαννίνων. Αποδεικνύεται για άλλη μια φορά η Δημοτική Αρχή πώς αντιμετωπίζει τους εργαζόμενους και τα συνδικάτα. Πρέπει λοιπόν ο λαός, οι εργαζόμενοι, να βγάλουν συμπεράσματα και από αυτές τις συμπεριφορές. Οργανωμένα θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε ζητήματα και λύσεις για τη ζωή μας, για τη ζωή των οικογενειών μας. Δεν θα κάνουμε πίσω ανεξάρτητα από σκέφτονται ορισμένοι. Το Εργατικό Κέντρο και τα Σωματεία έχουν πάρει μια σειρά πρωτοβουλίες. Σήμερα έχουμε παράσταση διαμαρτυρίας εδώ στην Δημοτική Αρχή. Το απόγευμα έχουμε συγκέντρωση ακριβώς για αυτό το ζήτημα της ακρίβειας στην πλατεία της Ανατολής. Την ερχόμενη Τετάρτη, 11 του μήνα, θα έχουμε συγκέντρωση 10 ώρα το πρωί, παράσταση διαμαρτυρίας στη ΔΕΗ ενάντια σε αυτή την κατάσταση, στα κοψίματα, στις διακοπές ρεύματος, με απέτηση φυσικά να φτηνίνει το ρεύμα. Και βεβαίως δεν συμφωνούμε με αυτά που ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός με την έννοια ότι θα υπάρχουν μείωση των τιμών στην ενέργεια στα νοικοκυριά, γιατί ουσιαστικά μας τα παίρνει από τη μία τσέπη και μας τα δίνει από την άλλη, δηλαδή θα πληρωθούν μέσα από τον κρατικό προϋπολογισμό, δηλαδή από τα λεφτά τα δικά μας, είτε ως καταναλωτές, ως πελάτες, είτε ως φορολογούμενοι, εμείς θα ξαναπληρώσουμε πάλι τα μονοπόλια της ενέργειας. Λύσεις υπάρχουν. Λέμε ότι εδώ και τώρα πρέπει να επαναλειτουργήσουν όλοι οι δημιουργικοί σταθμοί. Θα πρέπει να σταματήσει η ρήτρα αναπροσαρμογής. Θα πρέπει να σταματήσει το χρηματιστήριο ενέργειας και ρήπων και φυσικά θα πρέπει η χώρα μας να αποσυρθεί από τις κυρώσεις ενάντια στη Ρωσία για να έχουμε φθηνό φυσικό αέριο. Αυτές είναι λύσεις που μπορεί εδώ και τώρα η κυβέρνηση να τις κάνει για να μειωθούν οι τιμές στην ενέργεια για τα εργατικά λαϊκά νοικοκυριά και τις μικρές επιχειρήσεις. Εμείς λοιπόν λέμε συνεχίζουμε οργανωμένα, διεκδικούμε τη ζωή που μας ανήκει για εμάς και τις οικογένειές μας.